Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, είναι 30 Μαρτίου και εδώ και λίγες ώρες έχει μπει στη ζωή μας το όνομα του Νταμιάν Ντασίλβα ως υποψήφιου μεταγραφικού στόχου της ΑΕΚ για το κέντρο της άμυνας. Είναι αλήθεια ότι μια πρόχειρη, ούτε καν ενδελεχή ματιά στα πεπραγμένα του Γάλλο-Πορτογάλου ή Πορτογαλο-Γάλλου κεντρικού αμυντικού αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι είναι ένας παίκτης που επί της ουσίας ταιριάζει σε αυτό που η ΑΕΚ θα ήθελε να βάλει το καλοκαίρι στην αμυντική της γραμμή. Ένας παίκτης ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει γεμάτες σεζόν, πολύ γεμάτες σεζόν, σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Σαμπιονά, που εδώ και 3 χρόνια παίζει σε μια ομάδα μεγαλομεσαία του γαλλικού πρωταθλήματος όπως είναι η Ρεν, με συμμετοχή στο Champions League και μάλιστα έχει φοράει ακόμα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε επί της ουσίας να αποτελέσει αυτό που λέμε αντιτσιγκρίνσκι, έστω και αν τα χαρακτηριστικά που έχει ο Ντασίλβα είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχει ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, ο Ντασίλβα μου θυμίζει έναν πιο έμπειρο και πιο μυαλωμένο Βράνιες. Όπως και να έχει πάντως, η ουσία είναι ότι το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κοιτάξει μια περίπτωση σαν αυτή του Νταμιάν Ντασίλβα φανερώνει ότι στην Ένωση έχουν συνειδητοποιήσει το τι χρειάζεται η ΑΕΚ για το κέντρο της άμυνάς της. Δηλαδή, στην αρχή είχε βγει το όνομα του Χωσεϊνί, του κεντρικού αμυντικού της Τραμπζονσπορ. Δεν ήταν μια περίπτωση που ουσιαστικά θα έλυνε το πρόβλημα της ΑΕΚ. Ένας μέτριος κεντρικός αμυντικός με μέτριες δυνατότητες και μια μεταγραφή που αν ολοκληρωνόταν θα ήταν μια μέτρια μεταγραφή. Αντιθέτως, η περίπτωση του Ντασίλβα συνιστά μια μεταγραφή η οποία αν ολοκληρωθεί θα είναι πολύ σημαντική. Προφανώς κάποιοι έχετε στο μυαλό σας την ηλικία του, δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος περπατάει στα 33 του χρόνια, όμως σκεφτείτε ότι από την άλλη μεριά ένας τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής ακόμα και στα 30 του θα είχε ένα κασέ το οποίο για την ΑΕΚ θα ήταν απλησίαστο. Αφήστε που θάρω ότι και ο ίδιος δεν θα είχε στο μυαλό του επουδενή στα 30 του να αφήσει το γαλλικό πρωτάθλημα και να μετακομίσει στην Ελλάδα. Αντιθέτως, τώρα ψάχνει κάτι διαφορετικό, αυτό φαίνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχικά έχει αρνηθεί την πρόταση ανανέωσης που του έχει κάνει η Ρεν, πιθανότατα διότι έχει στο μυαλό του ότι του χρόνου δεν θα μπορεί να κρατήσει την θέση του βασικού, αυτή που είχε πάρει σπίτι του τα τελευταία 3 χρόνια. Και σε αυτό ίσως παίζει ρόλο και η ηλικία του. Από την άλλη μεριά, το θέμα είναι αν η ΑΕΚ μπορεί να προσφέρει στον Ντασίλβα αυτό το κάτι διαφορετικό που ψάχνει. Θεωρώ δεδομένο ότι ένας παίκτης με τέτοιο βιογραφικό και με τέτοιο όνομα στην Γαλλία και όντας ελεύθερος το καλοκαίρι, σίγουρα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον, αν δεν έχει ήδη συμβεί αυτό, πολλών ομάδων από το γαλλικό πρωτάθλημα, κυρίως μικρομεσαίων. Πώς λοιπόν η ΑΕΚ μπορεί να ανταγωνιστεί όλες αυτές τις ομάδες? Μόνο προσφέροντας στον Ντασίλβα δύο πράγματα. Το ένα, την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους, να διεκδικήσει ένα κύπελο, να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα, κάτι που δεν είχε την ευκαιρία όταν το έκανε με τη Ρεν. Και το δεύτερο είναι να διεκδικήσει παρουσία στην Ευρώπη. Μια παρουσία σχετικά σταθερή, ουσιαστικά σταθερότερη από ό,τι μπορούσε να του προσφέρει μια ομάδα όπως είναι η Ρεν. Και εδώ πάλι ερχόμαστε να πέσουμε πάνω στην αναγκαιότητα του να μην συμβεί το απευκταίο, του να μην πάθει η ΑΕΚ κανένα κάζο και μείνει εκτός Ευρώπης. Διότι μεταξύ όλων των άλλων δεινών που θα της προκύψουν, επί της ουσίας θα χάσει ένα πολύ σημαντικό όπλο σε οποιαδήποτε μεταγραφική μάχη θα κληθεί να δώσει το καλοκαίρι, τουλάχιστον για παίκτες που είναι επίπεδου Ντασίλβα. Έτσι, αν η ΑΕΚ του χρόνου, χτυπάμε ξύλο, δεν καταφέρει να βγει στην Ευρώπη, προφανώς
και δεν θα έχει κανένα απολύτως όπλο, καμία απολύτως δυνατότητα να πείσει ένα παίκτη σαν τον Ντα Σίλβα να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που η ΑΕΚ δεν πρέπει επουδενή να χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας από τους πάρα πολλούς λόγους.